Με τον Τολμές, το σουτ που γίνεται, καλό στο δοκάρι, στην επαναφορά ο Τρισκόφσκι δεν θα μπορέσει, ο Τολμές, σουτ το οποίο ξαναβλέπουμε με δύναμη στο δοκάρι, το σουτ από τον Σπυρόφσκι, επανέρχεται ο Ασαντέ, ο Λάγκ που είχε μείνει ψηλά για το κόρνερ, πτώση στην περιοχή, πέναλτι, δίχως δισταγμό από τον Βασίλη Δημητρίου, βρήκε μπάλα, ο Κούσουλος ήτανε. Ναι, ο Κούσουλος, Αντωνιάδης, βγήκε δεύτερος η φάση. Ναι, και είναι πέναλτι για μένα. Μπήκαμε τώρα στο 17, Παπουλής, εκτελεί ο Παπουλής, 1-0 η Ομόνοια, ανοίγει το σκορ στο 17. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Ελλαδίτη, με δύναμη στη γωνία. Ο Τόνιο Ραμίρεθ προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον γκολ. Έτσι λοιπόν το σκορ στην αρένα ανοίγει στο 17 με το γκολ του Φώτη Παπουλή από τα 11 βήματα, το τέταρτο εφετινό γκολ του Ελλαδίτη, ο οποίος σκοράρει για τρίτο σερί παιχνίδι, είχε σκοράρει και με την Καρμιώτισσα και με την Ανόρθωση, το κάνει και σήμερα από τα 11 βήματα, 0-1. Μιλένκο. Σίγουρα ότι καλύτερο, γιατί ΑΕΚ ήταν, να πούμε, καλύτερο του τα πρώτα λεπτά, είχε κατοχή, ήταν έτσι πιο φρέσκος, Ομόνοια μου μπήκε σαν... Διεχτήκε. Και αυτό που ζητά είναι... Θα δούμε τον Παπουλή όμως, θα πέσει στην περιοχή. Τίποτα λέει ο Δημητρίου. Εδώ η προηγούμενη φάση. Όχι, ήταν στημένος ο παίκτης της ΑΕΚ, ο Μωίσοφ. Δεν υπήρχε κάτι, σωστός ήταν ο Δημητρίου σε αυτή τη φάση. Ο Σπυρόφσκι έδωσε στον Τζονί. Ο Τζονί στον Ασαντέ. Ασαντέ με τα αριστερό, φοβερό γκολ από τον Έρνεστ Ασαντέ. Στο 27, σπουδαίο γκολ γκολάρα από τον Ασαντέ, ο οποίος σκοράρει τέταρτο γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια. Έφερε την μπάλα στο αριστερό του ο Γκανέζος, σημάδεψε τη γωνία, ο Τόνιο Ραμίρεθ προσπάθησε, αλλά ήταν αδύνατο να αντιδράσει. Ο Ασαντέ φτάνει στα 5 γκολ και σκοράρει και αυτός για τρίτο σερί παιχνίδι. Το τέταρτο γκολ του και ίσως, δεν τα θυμάμαι όλα τώρα, αλλά ίσως το πιο όμορφο από όλα. Στο 27, ξαναβλέπουμε εδώ, ο Ασαντέ, στα αριστερό του η μπάλα, στη γωνία, ψηλά πάνω, ο Τόνιο δεν αντέδρασε, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Πάντως ο Βασίλης ο Δημητρίου, ξέρω αν περιμένει την επικύρωση από το VAR, ή μέτρησε κανονικά τον γκολ. Δεν είχα προσέξει κάτι. Όχι, μετράει κανονικά τον γκολ. Δεν λέω ότι μπορεί να δείξει μέχρι τέλος η ΑΕΚ. Θα δούμε τον Ιωάννου. Η ΑΕΚ, το σουτ, ο Φαμπιάνο, τεράστια απόκρουση. Οι σπουδαίοι τερματοφύλακες, Μιλένκο, σε αυτή την φάση που ξαναβλέπουμε, πολύ καλό το σουτ του Ακοράν με την μία, με τα αριστερό στη γωνία πήγαινε. Ακοράν με πάσα για τον Γκαρθία. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά στον Φαμπιάνο και πάλι το βολέ από τον Χέιτλι στα σώματα. Η ΑΕΚ που πιέζει ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ. Ο Ακοράν στα χέρια του Φαμπιάνο. Γκαρθία, στριφογυρίζει ο Ισπανός, μπήκε στην περιοχή, γύρισε. Ο Λάγκα έβαλε το πόντι εκεί. Πάσα για τον Σπυρόφσκι. Ο Σπυρόφσκι, ένα σούτ, η μπάλα στον Ακοράν, πέρασε, θα πέσει ο Ακοράν. Τίποτα λέει ο Βασίλης Δημητρίου. Η φάση που θα ξαναδούμε βεβαίως. Να δούμε και από εδώ, τα πόδια κάτω, νομίζω δεν τον βρήκε. Κάνει κίνηση ο Λέσιακ στον ίδιο Παπουλής. Του πέρασε πολύ ωραία παλιά. Ο Λέσιακ σεντράρει συρτά. 3-0 ο Ασαντέ. Στο 41 υποδειγματική φοβερή αντεπίθεση από την Ομόνοια με τον Έρνεστ Ασαντέ να στέλνει την μπάλα για τρίτη φορά στα δίκτυα στην τρίτη τελική προσπάθεια της Ομόνοιας. Πραγματικά εντυπωσιακό αυτό με το ποσοστά ευστοχίας της Ομόνοιας, αλλά όλο το γκολ από το κτίσιμο του ήταν καταπληκτικό. Ο Παπουλής πέρασε μια σπουδαία παλιά στον Λέσιαξ. Φοβερό το γύρισμα του Τσέχου. Ο Ασαντέ από εκείνο το σημείο δεν μπορούσε να λαθέψει. Ξανά η σπουδαία παλιά του Παπουλή. Ο Λέσιαξ, βλέπετε, είναι πίσω από την μπάλα βεβαίως ο
Ασαντέ κανένα offside. Από κοντά πλασάρει σωστά τον Τόνιο Ραμίρεθ. Έμεινε εκτεθειμένος εδώ από την άμυνά του. 3-0 σε μια αντεπίθεση για σεμινάριο από την Ομόνια. Μιλένκο. Τι να πούμε, είπαμε και πριν. Είναι να χαιρέσαι να βλέπεις έτσι παίχτες που έχει η Ομόνια. Με ένα-ένα να πούμε, σαν ομάδα, έχει πολλή ποιότητα. Και... Με Ιωάννου, Χέιτλι τελικά. Απευθείας ο Χέιτλι σε κόρνερ. Ευνοεί την ΑΕΚ και τον Αγοράν. Πάσε για τον Αράγχο. Προσποίηση του Αράγχο, το σουτ. Ο Φαμπιάνο και πάλι θα διώξει σε κόρνερ. Και έδωσε στον Τζονί. Πάσα για τον Ποντεάκ. Η σέντρα του Ποντεάκ. Ο Τόνιο απομάκρυνε. Πάσα του για τον Τζονί. Έστρωσε στον Κούσουλο. Το σουτ του Κούσουλου. Είναι την πρόθεση του Χένιμπερκ. Έκανε μια. Για να δούμε εδώ. Ο Ποντεάκ εδώ γύρισε. Ο Ντούρις δεν μπορεί. Νο. Θα πάει για σίγουρη. Και συγχωρίζω αν εδώ, εδώ το offside ξαναβλέπουμε. Ήταν όντως εκτεθειμένος. Είχε φανεί και διαγυμνή οφθαλμού. Και πάλι προϋποθέσεις για την Ομόνια. Τρεις παίκτες, ο Ντούρις δίνει στον Τιάγο, πλασάρει, σώζει ο Τόνιο σε κόρνερ. Γυρίζει και ο Ποντεάκ να μαρκάρει, ο Μακρύς βρήκε τον Ακοράν. Θα κάνει ένα σούτο Ακοράν, θα πέσει και πάλι ο Φαμπιάνο και θα διώξει σε κόρνερ. Κατέβασε ο Χάουγκεν, ο Τάντι την σέντρα. Κεφαλιά, παίρνει ύψος η μπάλα, ο Φαμπιάνο δεν μπόρεσε. Χέιτλι, απευθείας με δύναμη. Ξέρω αν η μπάλα άλλαξε και πορεία, νομίζω. Σουτ, σέντρα σουτ, ο Φαμπιάνο και πάλι είναι στο 3-0. Εδώ φεύγει μπροστά με τον Ποντεάκ. Ο Ποντεάκ θα σώσει ο Τόνιο. Θα το δει στο φωνάζει ο Μπέρκ για το φάση. Εδώ Ναράγχο κάνει σουτ, η μπάλα στα χέρια του Φαμπιάνο.